Και την ώρα που άπαντες επισημαίνουν την ανάγκη εμβολιασμών, στο Ασκληπείο της Βούλας έχουμε καταγγελίες για γιατρό που φαίνεται ότι έκανε εικονικά εμβολιασμούς σε αρνητές των εμβολίων. Η Μίνα Καραμήτρου έχει ρεπορτάζ, υπάρχει δικογραφία, έτσι, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία. Και το θέμα τώρα είναι, Νίκη, αν ήταν 5 φίλοι του συγκεκριμένου γιατρού που είναι αρνητές, δεν ήθελαν να κάνουν το εμβόλιο, αλλά ήθελαν να πάρουν το πιστοποιητικό. Ή αν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω και απλώς διεκόπη στην αρχική του φάση. Να πούμε λοιπόν ότι την Κυριακή που μας πέρασε εμφανίστηκε στο νοσοκομείο ο γιατρός, που είναι γιατρός του νοσοκομείου, μαζί με 5 άτομα ακόμα. Τους σύστησε στους υπόλοιπους γιατρούς ως φίλοι του και ότι ήρθε να τους συμπαρασταθεί ψυχολογικά. Και μάλιστα ζήτησε από την νοσηλεύτρια που έκανε τους εμβολιασμούς να κάνει αυτός το εμβόλιο. Ναι. Σημειώνω εδώ ότι και οι 5 είχαν πάει κανονικά με ραντεβού που είχαν μπει μέσα στο πρόγραμμα και είχαν ζητήσει. Όμως η νοσηλεύτρια δεν έφυγε από το χώρο και παρατήρησε ότι όταν πλησίασε το πρώτο άτομο ο γιατρός, εικονικά προσποιήθηκε ότι το έκανε το εμβόλιο και πέταξε μέσα στο καλάθι των σκουπιδιών και τη σύριγγα και το φάρμακο. Αμέσως βέβαια διέκοψε την διαδικασία, ειδοποίησε τους προϊσταμένους της. Ο γιατρός και οι 5 αυτά άτομα ξαφνικά έφυγαν από το νοσοκομείο, εξαφανίστηκαν και την επομένη ο διοικητής του νοσοκομείου πήγε και υπέβαλε μήνυση. Έχει ασκηθεί δίωξη και δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος του συγκεκριμένου γιατρού για απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, γιατί αν τα άτομα το αυτά έκαναν, θα παίρναν ακριβώς το πιστοποιητικό, χωρίς όμως να έχουν εμβολιαστεί. Και φυσικά η δικογραφία είναι και για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών.